Απόρρια της ατιμωρησίας και της ανοχής χαρακτηρίζουν τις συνεχείς επιθέσεις σε βάρος συναδέλφων τους οι συνδικαλιστές αστυνομικοί της Κρήτης, αντιδρώντας έντονα μετά και τα τελευταία επεισόδια που σημειώθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα, προειδοποιώντας ότι η Ελλάς θα θρηνήσει και άλλα θύματα εάν δεν μπει τέλος σε τέτοιες συμπεριφορές. Όταν ανεχόμαστε τέτοια συμπεριφορά σε βάρος αστυνομικών, ποια θα είναι η συμπεριφορά τους σε βάρος φιλήσυχων συμπολιτών μας? Πόσους νεκρούς και τραυματίες αστυνομικούς θέλετε για να νομοθετήσετε επιτέλους το επικίνδυνο του επαγγέλματός μας? Η ανομία, η ατιμωρησία, οι νόμοι οι οποίοι αδειάζουν τις φυλακές και η επιείκεια που δείχνεται σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να σταματήσει. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής ήταν η επίθεση που δέχτηκαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης στο Ηράκλειο τη νύχτα του Πάσχα. Μετά από καταιγισμό τηλεφωνημάτων, αστυνομικοί πήγαν στην περιοχή της Θερίσου ζητώντας από ομάδα Ρωμά που γλεντούσε ξέφρενα να χαμηλώσει τη μουσική, καθώς η ώρα είχε φτάσει 2 τα ξημερώματα. Οι αστυνομικοί δέχτηκαν ομαδική επίθεση από άνδρες και γυναίκες, ακόμη και με τις σούβλες, ενώ το μενόμενο πλήθος έκανε γυαλιά καρφιά ένα περιπολικό. Δέχτηκαν επίθεση με ξύλα, πέτρες, σούβλες από 20 περίπου άτομα, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο περιπολικό του αστυνομικού τμήματος. 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν επί τόπου και 2 ακόμη που εντοπίστηκαν τις επόμενες ώρες οδηγήθηκαν σήμερα με χειροπέδες στον εισαγγελέα. Είχε προηγηθεί όμως και ένοπλη επίθεση στο Ασίμι, η οποία εξετάζεται προσεκτικά από την ασφάλεια. Όπως φαίνεται, παρότι οι σφαίρες βρήκαν το αυτοκίνητο ιδιώτη, οι δράστες πιθανότατα στόχευαν το περιπολικό του αστυνομικού τμήματος Αστερουσίων. Η ανασφάλεια δεν αφορά το ότι ο αστυνομικός φοβάται να κάνει τη δουλειά του. Εμείς δεν φοβόμαστε, ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και τον τρόπο. Η ανασφάλεια είναι τι στήριξη έχουμε και τι προστασία από την πολιτική και φυσική ηγεσία. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ανάμεσα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και το γήπεδο ποδοσφαίρου. Οι πυροβολισμοί έπεσαν από διερχόμενο αυτοκίνητο με τις βολίδες να καταλήγουν στο αυτοκίνητο του προέδρου της τοπικής ομάδας. Όμως οι έρευνες της αστυνομίας δείχνουν ότι πιθανότατα στόχος ήταν το περιπολικό και οι δύο αστυνομικοί που είχαν μόλις αποβιβαστεί, κάνοντας έρευνες στην πίσω πλευρά του γηπέδου, αναζητώντας ένα νεαρό κάτοικο της περιοχής που νωρίτερα είχε διαφύγει από μπλόκο της ΟΠΚΕ. Ένοπλη επίθεση είχαν δεχτεί στις 8 Απριλίου και αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ, όταν επιχείρησαν να καταδιώξουν 2 νεαρούς κτηνοτρόφους στις λίμνες Λασιθίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των 4 ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων της Κρήτης, οι οποίοι ζητούν αυστηρότερες ποινές για τις επιθέσεις σε βάρος ενστόλων. Να συμπεριλάβει συγκεκριμένο άνδρο το οποίο να τιμωρεί αυστηρότερα και χωρίς αναστολή επιθέσεις σε αστυνομικούς και γενικά σε κρατικούς λειτουργούς.